είναι ότι ο έρευνας, αν θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τη σημασία της λογοτεχνίας, όσο τη σημασία της για αυτούς τους ίδιους τους μαθητές, για την κατανόηση αυτού τους, της εμπειρίας τους, του κόσμου των οποίων ζουν. Αυτό είναι από άλλο σημείο, δεν θα συμπληκτολίξει τίποτα. Pero
Οι αντιθετικές καταστάσεις μπροστά στις οποίες ο ήρωας αντιμετωπίζει την αμηχανία του κινήματος είναι σύνθετες του μυθιστορήματος της επιθυμίας. Ο νέος πρέπει να ξεπεράσει τις αντιθέσεις ή τουλάχιστον να κάνει σωστή ερμηνεία για να οδηγηθεί σταδιακά στη γνώση σε μια προοδευτική αλλαγή που θα το επιτρέψει να διαμορφώσει την όρημη ταυτότητά του. Ανάμεσα σε άλλα μυθιστορήματα της γενιάς του 30 που έχουν συζητηθεί ως μυθιστορήματα επιθυμίας, η Φραγκίσκια Μαρκού Παπαζόπουλου, μεταξύ άλλων, θεωρεί τον Ιωνία αυτό που κυρίως ακολουθεί πιο πετυχημένα τη δυτικοευρωπαϊκή παράδοση του κρίκου στην Ελλάδα. Από το άτομο στην ανθρώπιτα, από την οικογενειακή αιστεία στην ιστορία, μόνο το ταξίδι του γίνεται από την κοσμοπολίτη Κωνσταντινούπολη στο συγκεκριμένο εθνικό κέντρο της Αθήνης. Ο ήρωας του ίδιου συνεργαφέας διαπλάθεται από την αντιπαράθεση των κόσμων στην Κωνσταντινούπολη ως την ένταξη στη Νέα Μαδρίτα και στο εθνικό της κέντρο, στην αστική εθνική ιδεολογία. Η Κωνσταντινούπολη είναι ο άλλος ήρωας του βιβλίου, ο τόπος του πρωταγωνιστή, καθώς οι χαρές, οι λύπες, οι έρωτες περνάνε τους δρόμους του κήπου. Το απόσπασμα από το δημοτικό σκήνο του ταξιδιού προκαλεί αδυναμία στην εντάξει του στην κοινότητα, καθώς καταλήγει να προκαλεί τον μαθητή να περιγράψει τα ομαδικά παιχνίδια που παίζει μαζί με τους φίλους του, δείτε λίγο, ή τις συνήθειες των ανθρώπων της πόλης και του χωριού του. Χάνεται έτσι η δημιουργική πρόκληση που προσφέρει ένα μυθιστόρημα εφηβείας, ώστε να κατανοήσουν μαθητές ότι τα ποικίλα αθλητικά πορτρέτα στη ζωή και στα κείμενα προκύπτουν ανάλογα με τον χρόνο, τον χώρο, τις οικογενειακές σχέσεις, τον κοινωνικό περίοδο. Αλλά δεν διαθέτεται ούτε και η στόχευση να κατανοήσουν οι μαθητές ότι βιώματα όπως αυτά του πατρισμού, της εξορίας, της ξενιτιάς, τα οποία συνδέονται πάντα με συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, έχουν βαθύ κατατραυματικό χαρακτήρα. Στην τρίτη γυμνασίου, το εγχειρίδιο των κειμένων μελλοντικής λογοτεχνίας ακολουθεί την ιστορική εισαγγελική παρουσίαση των έργων, την ελληνική γραμματεία και στην ενότητα της νεότερης λογοτεχνίας από το 1922 έως το 1945, περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Θεοδωκάτου και την Διαδήλωση. Μεγαλύτερα μέρη από το ίδιο έργο, από την Αγκό δηλαδή, καθώς και ακριβώς το ίδιο απόσπασμα, συνδεδεμένα μεταξύ τους περιλήψεις, αμφιλογούνται και στα εγχειρίδια της Δευτέρας Λειτουργίας, στην ίδια το μυθιστόρημα είναι το κατεξοχήν είδος που συνδέεται με το ίδιο του Θεοδωκά και είναι μάλιστα από τους λίγους μεσογράφους που προσέξει ενδιαφερετικά. Ο Δημήτρης Γιώργος έχει αναδείξει τις καλές σχέσεις των αντιλήψεων του Θεοδωκά για το μυθιστόρημα με τον ελεύθερο ομαδισμό,
Και ακόμα πιο καλά, εδώ άλλοι συνάδελφοι έχουν προλάβει και έχουν κάνει άλλα τέτοια ωραιότατα. Προσπαθήστε να φανταστείτε και να αναπαραστήσετε δραματικά τη σκηνή τη συνομιλία σύντομη μεταξύ Αλέξη και Ελλήνη. Εκεί τα παιδιά θα προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουν τον χαρακτήρα που αισθάνονται ότι συμμερίζονται. Ή αν θέλετε και τελείω ανάποδα. Αυτό με το οποίο δεν συμφωνώ καθόλου. Ίσως ακόμα καλύτερα. Είναι νομίζω προφανές πως τέτοιου τύπου ερωτήσεις υπονοούν τη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, στην οποία μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στην ανάγνωση ως διαδικασία. Το νόημα του κειμένου δεν είναι ενδιάμεσο στοιχείο το οποίο επιζητεί να αναδείξει η ερμηνεία, αλλά είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης κειμένου και αναγνώστη. Μέσα από την αλληλεπίδραση προκύπτει το νόημα, το οποίο ωστόσο δεν είναι αντικείμενο προς προσδιορισμό, αλλά μια αντίκρουση προσβίωση. Εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι. Η αποσπασματική παρουσίαση του μυθιστορήματος και στην τρίτη γυμνασίου και στη δεύτερη ηλικίου είναι βέβαια ότι προκαλεί παρανοήσεις και δεν καταφέρει να αναδείξει το μυθιστορικό και ιδεολογικό συμπαγητικό τοπίο. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στις συγκεκριμένες επιλογές των αποσπασμάτων, όσο στις γνωστές αδυναμίες που περιέχει κάθε κορπορατική παρέμβαση στη σχολική κρίση. Περιοριζόμενοι στο συγκεκριμένο απόσπασμα και δίνοντας μόνο κάποιες γενικές πληροφορίες για το μυθιστόρημα ή προτρέποντας απλώς τους μαθητές να το διαβάσουν, που είναι και η συνηθισμένη πρακτική, η αστική ιδεολογία της αγωγής, η κριτική αποτίμηση για την αποτυχία ή επιτυχία της αγωγής των χαρακτήρων, η συμβολή της αγωγής σε μια ανανέωση της λογοτεχνικής παράδοσης από την ιδεολογία στο μυθιστόρημα, η χρήση ή κατάρτιση του κοινιακού λόγου σε θέματα προκλήσιμη και θεωτικά, όχι μόνο δεν είναι δεδομικά τους μαθητές, αλλά δεν είναι δυνατότητα καν να δημιουργηθεί την ασκάλια. Κι όμως, νομίζω ότι εγώ ακριβώς για τα χαρακτηριστικά της είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς αναπαράσταται η κοινωνία στην πεζογραφία. Θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει το κεντρικό κείμενο μια συνολικότερης προσέγγισης του θέματος αναπαράστασης της κοινωνίας στο μυθιστόρημα. Ο τρόπος που οι συγγραφείς αποτυπώνουν την κοινωνία ή κατασκευάζουν κοινωνικές πραγματικότητες, ο τρόπος που η μυθοπλασία συναντά το κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό, οι αξίες και οι ιδεολογικές δεσμεύσεις που συνειδητά ή ασυνείδητα επιδρούν στη μυθιστοριματική αναπαράσταση του κοινωνικού χώρου και των φαινομένων του, είναι ερωτήματα που μπορούν στο κείμενο της αγωγής να κινητοποιήσουν τον μαθητή σε μια ενδεικτική έρευνα της σχέσης της πραγματικής ζωής και την λογοτεχνία. Υπό προϋποθέσεις. Γιατί προϋποτίθεται πως πρέπει εννοείται να εναλλαγούν σε εργασίες όπως η διαίρεση του ιστορικού πλαισίου, με συλλογή πληροφοριών, εικόνων, πολιτιστικών στοιχείων της εποχής, με τα περιγράμματα των λογοτεχνικών χαρακτήρων και έμφαση στα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά ή ακόμα και με βιογραφικά στοιχεία ή στοιχεία από την ιδεολογία του συγγραφέα. Νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλο κείμενο η ΑΚΟ έχει το προνόμιο να συνοδεύεται από το θετημιακό λόγο του συγγραφέα και μπορεί να δώσει ένα πλούσιο υλικό που θα εισάγει τους μαθητές στο εργαστήρι γραφής του ίδιου του θεατρικού. Στο εγχείρημα της δεύτερης ηλικίου υπάρχουν επίσης, όπως σας είπα, το θεατρικό, το κλίμα της εκπαιδείας, προσέφερο των συγγραφέων του ανθολογίου, που δίνει μια πλειέστατη εικόνα για τον συγγραφέα του παραδείγματος. Όμως, νομίζω ότι το κείμενο περνάει κυβερνητικά παρατηρητό και από διδάσκοντες και από μαθητές. Η προσέγγιση που γίνεται από τις ερωτήσεις του βιβλίου αντανακλά απλώς την αυθυνανία των συγγραφέων του 1989. Τι κάνουμε με αυτό το κείμενο όταν το περιλαμβάνουμε στα λογοτεχνικά αναγνώσματα και το χειρότερο όλων είναι ότι χάνεται το προνόμιο που περιέχει ένα θετικό κείμενο της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών.
σχέση παράδοσης και ειδικότητας, εν τούτης, για τους περισσότερους από τους διδάσκοντες, μάλλον αποτελεί υλικό για τη διδασκαλία της έκθεσης ή της βιολογικής γλώσσας και της πάντων της προετοιμασίας και της πανελλήνης. Και θα με διαψεύσετε αν δεν λέω αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε πως ο τρόπος που διδάσκουμε λογοτεχνία στο σχολείο προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το τι αναγνώστες θα γίνουμε ή δεν θα γίνουμε καθόλου. Το βέβαιο είναι πως από τη διδασκαλία σημαντικών και ποιοτικά αξιόλογων έργων που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση στάσης και συστήματος αξιών, όπως το επιδιώκουν τα αναλυτικά προγράμματα, ο Θεοδοκάς κατέχει εξαιρετική θέση. Αυτό που βλέπετε είναι μια έρευνα η οποία βέβαια χρονολογείται από το 1991-92, πραγματοποιημένη σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας από την Ελληνική Ένωση Φιλολόγων. Σε αυτή θα δείτε ότι ο Θεοδοκάς εμφανίζεται ανάμεσα στους πρώτους 6 συγγραφείς, οι οποίοι επιλέγονται να διδαχθούν από τους διδάσκοντες. Και μάλιστα θα το δείτε εδώ, με περισσότερες από 700 ώρες επισήμως στις σχολικές τάξεις γυμνασίου και ηλικίου. Σε μια χρονιά ολόκληρη. Και όπως αυτό που βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, η έρευνα δεν έχει επαναληφθεί από το 1991, είναι τα αποτελέσματα έρευνας που ήταν πανελλήνια αρκετά χρόνια πίσω. Και εδώ, ενώ δυστυχώς δεν έχει επαναληφθεί ανάγκη έρευνα, για να έχουμε συγκριτικά συμπεράσματα, από άλλη ενδιαφέροντος έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 2004-2006, για τα νέα σχολικά εγχειρίδια, εκεί δυστυχώς διαπιστώνεται ότι μόνο το 50% των μαθητών εκτιμά θετικά τα επιλεγόμενα κείμενα για να διδαχθούν στο γυμνάσιο και μόνο το 25% των μαθητών δηλώνει ότι διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία για δική του απόλαυση. Δεν είναι νομίζω έτσι παρεκκλημένη εικασία πως η ανεπιφύλακτα πρωταγωνιστική θέση στον ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα του Γιώργου Θεοδοκά δεν κατοχυρώνει ούτε την υπολείμμη σχέση του με το κοινό των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε βέβαια τη δική μας σχέση, αν εννοούμε ότι έχουμε τον ρόλο συνάντηση των καθιερωμένων συγγραφέων, όπως ο Γιώργος Θεοδοκάς, με τη φρέσκια διαπροσδόκη του μαθητά του ανήλικου αναγνώστη, μπορεί να μην εξασφαλίσει εκ των προτέρων τον παθητικό θαυμασμό της ακτινοβουλίας τους, αλλά είναι δυνατόν να προκαλέσει μια δυναμική επαφή. Αρκεί ο δάσκαλος να επιδιώξει να ενεργοποιεί τις δυνατότητες του μαθητή του, για να μάθει να βλέπει και αργότερα να χαίρεται να ταξιδεύει στα 100 σύμπαντα